ακούσετε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε η Κινίνα, υπάρχουν πολλά θέματα σε ανοιχτά και σε εξέλιξη. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με την εθνική μας τραγωδία. Υπήρχε ένα πρωτοσέλιδο την εβδομάδα που πέρασε της εφημερίδας Συντακτών. Θέλουν, θαυμαστικό. Μπορούν, ερωτηματικό. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να σας το θέσω σε ερώτημα, διότι λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα στην αθαιρεσία και την μπουλντόζα υπάρχει δυστυχώς γραφειοκρατία, υπάρχουν αποφάσεις της δικαιοσύνης, υπάρχει το ανθρωπιστικό στοιχείο που δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει, αλλά υπάρχουν και συμφέροντα. Και πέραν όλων αυτών, ή συμποσούνται όλα αυτά και σε μια κουλτούρα της κοινωνίας, η οποία σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένη και αναβαθμισμένη που να αποδέχεται ριζικές και ριζοσπαστικές λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι δυστυχώς αυτή η ανίποτη τραγωδία θα αποτελέσει το ελάχιστο έναυσμα για να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνειδητότητα, ώστε τα μέτρα που παίρνουν οι αρχές ή που θα πάρουν οι αρχές σε όλα τα επίπεδα να γίνονται αποδεκτά και να υπάρχει η συνένεση, η ανοχή και η βοήθεια από την κοινωνία. Μήπως μέχρι δυστυχώς, να γίνει αυτό... δηλαδή υπάρχει μια ανατροφοδότηση ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα που διαπαιδαγώγησε, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, μια ολόκληρη κοινωνία σε πελατειακού τύπου σχέση, σε σχέση και με την κατοικία, αλλά και μια κουλτούρα μέσα σε ένα μέρος της κοινωνίας, διότι υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο μέρος που δεν αυθαιρέτησε ποτέ, το οποίο έχει εθιστεί σε αυτή την λειτουργία. Μήπως αυτό που λέτε προϋποθέτει και ένα είδος κοινωνικής σύγκρουσης? Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ενυπάρχει ως στοιχείο και ενδεχομένως θα υπάρξει και στο βαθμό, και είμαι αισιόδοξος ως προς αυτό, που θα προχωρήσει το σχέδιο της κυβέρνησης, που από ό,τι φαίνεται έχει και ευρύτερη πολιτική στήριξη, στην ρητορική τουλάχιστον. Πιστεύω πράγματι ότι θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις που ελπίζω να είναι πολύ μικρότερες από άλλες φορές. Κύριε Πρόεδρε, υπογραμμίσατε την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας. Ωστόσο, σε συνέντευξή σας τώρα μετά την εθνική τραγωδία, είπατε ότι δεν αλλάζει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες. Όταν έχουμε τόσο σημαντικά γεγονότα τέτοιας εμβέλειας, δεν πρέπει κι εσείς να παίρνετε τα μηνύματα? Είναι προφανές αυτό. Αναφέρθηκα και αναφέρομαι ίσα-ίσα στο ότι για λόγους και σεβασμού σε αυτή την ανίποτη τραγωδία που κατά τη γνώμη μου στοιχιώνει και θα στοιχιώσει την ελληνική κοινωνία μέσω μακροπρόθεσμα, δεν είναι κάτι συγκυριακό, να μείνει πολιτικά σταθερή η χώρα, οικονομικοκοινωνικά πάνω στις ράγες, ας πούμε, μιας ασφαλούς εξόδου, και να μην υπάρχουν ούτε φνηδιασμοί ούτε τακτικισμοί από το πολιτικό σύστημα, είτε πάνω στα αποκαίδια είτε λόγω, ας πούμε, αυτής της κατάστασης. Αυτό επεσήμανα και σε αυτό είμαι πάρα πολύ σαφής και νομίζω ότι όλοι οι επιμέρους σταθμοί αυτού που έχει ονομαστεί ο δικός χάρτης μέχρι τις εκλογές θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα, βεβαίως εφόσον θα υπάρχει συνένεση μέσα στη Βουλή. Άρα ή το και στην χρονοδιάγραμμα μέχρι τις εκλογές ισχύει, όπως το έχετε ορίσει. Μιλάμε για εκλογές πιο... το Σεπτέμβρη. Απολύτως. Έτσι έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έτσι έχει πει, και ξέρουμε ότι υπάρχουν και εκλογές στις 26 Μαΐου, οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές δημοτικές εκλογές. Άρα εκ των πραγμάτων. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Το σίγουρο είναι ότι πηγαίνουμε όμως για εκλογές με τη λήξη της τετραετίας. Επί της ουσίας μπαίνουμε στην τελευταία σύνοδο της Βουλής την 1η Οκτωβρίου, που θα είναι προεκλογική σύνοδος, δηλαδή από τις αρχές του 19 και ύστερα, καθώς οι εκλογές του Μαΐου υπάρχουν είτε έτσι είτε αλλιώς, η χώρα θα έχει μπει σε ένα βαθμό σε αυτό το χώρο. Άρα όλα που υπήρχαν σε αυτό τον οδικό χάρτη, και σας τα θυμίζω, δηλαδή η ΔΕΘ, ο προϋπολογισμός, η συνταγματική αναθεώρηση, το μακεδονικό και η συζήτηση του στη Βουλή, όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα που υπήρχαν ως σταθμοί, είναι σαφές ότι θα είναι το πεδίο περαιτέρω, ας πούμε, για την πολιτική. Υπάρχει κάποιος λόγος πολιτικός που θα μπορούσε να επισπεύσει, συγγνώμη Νίνα, τις εκλογές και να έχουμε αυτό που είπατε, που δεν αποκλείσατε μάλλον, τις τριπλές εκλογές τον μήνα Μάιο του 2019?
Προσώρας δεν τον βλέπω αυτό το λόγο mm-hmm. να υπάρχει. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή πιστεύω για την χώρα και σας επαναλαμβάνω πρέπει να ενσωματώσουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όλο αυτό που συνέβη με την τραγική απώλεια 100 περίπου συμπολιτών μας, να το ενσωματώσουμε στις πολιτικές που θα ασκηθούν και στις προτεραιότητες αυτών των πολιτικών και στην οτροπία την κοινωνική και στις συγκρούσεις που θα υπάρξουν στα λοιπά. Το βασικό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι σαφώς η έξοδο της χώρας, η τυπική έξοδο ας πούμε από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, από το πρόγραμμα στις 20-21 Αυγούστου, εν μέσω μιας κατάστασης οικονομικής που τη γνωρίζετε πολύ καλά στην Τουρκία έτσι όπως εξελίσσεται, mm-hmm. στην Ιταλία όπως ήταν πριν από λίγο καιρό, το ότι βγαίνουμε με ασφάλεια και αυτό έδειξε και η χθεσινή αναβάθμιση από μία από τις εταιρείες. Ναι, ναι, το ότι βγαίνουμε με ασφάλεια από αυτή την μνημονιακή μέγενη μέσα σε αυτό το άκρος δυσμενές οικονομικό περιβάλλον ένθεν και ένθεν της χώρας είναι ένα θετικό μήνυμα. Βοηθούντος και του ρεύματος του τουρισμού που έχει βοηθήσει εξαιρετικά, τα είπατε και χθες εδώ αν δεν κάνω λάθος και με την Υπουργό, να πέσει η ανεργία κάτω από 20% και αυτό είναι μια πολύ καλή ένδειξη. Αυτό είναι το βασικό, το μεγάλο κάδρο μέσα στο οποίο ενυπάρχουν και άλλες εξελίξεις. Βεβαίως στη ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός και ύστερα και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί θα δώσουν το περίγραμμα που θα εντυπωθεί και στο σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο στις 1 Οκτωβρίου επιδοθεί στην Βουλή και ύστερα... Εκεί θα φανούν και οι προθέσεις για τις συντάξεις. Για όλα. Για το θέμα των μη περικοπών των συντάξεων. Για όλα τα ζητήματα. Δηλαδή εκεί θα το ξέρουμε μέχρι την 1η του Οκτώβρη. Αν δεν θα γίνουν περικοπές. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Δηλαδή όλα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική πολιτική και με τον προϋπολογισμό του 19 θα είναι απολύτως καταγεγραμμένα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αλλά και πριν, γι' αυτό σας είπα για τη ΔΕΘ, επειδή ο προϋπολογισμός επί της ουσίας τα στοιχεία τα μαζεύουν τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου και θα αρχίσει να διαμορφώνεται, πιστεύω ότι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα είναι έτοιμος πάνω σε όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού και σε θεσμικά ζητήματα να είναι πάρα πολύ σαφής. Είπατε προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν επιτρέπονται οι τακτικισμοί και οι ευνηδιασμοί. Η δήλωσή σας αυτή έχει να κάνει με τη θέση του κυβερνητικού σας εταίρου, του κυρίου Καμένου, και με το θέμα των Σκοπίων να έρθει στη Βουλή? Όχι, διότι ο κύριος Καμένος σε σχέση με το μακεδονικό έχει μια σαφή άποψη και έχει πει το τι θα κάνει κιόλας. Άρα από εκεί, από εκεί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο ευνηδιασμού. Λέω το εξής, ότι δεν θα ήταν νοητό με βάση την συγκυρία και τις πιέσεις που υπάρχουν από ορισμένη πλευρά, κυρίως από δυνάμεις που εκπροσωπούνται ή θέλουν να εξωθήσουν την αξιωματική αντιπολίτευση σε μια στήρα, κατά τη γνώμη μου, κριτική σε αυτή τη φάση. Αυτή η πίεση δεν πρέπει να... και η οποία έχει ως μοναδικό στόχο και σκοπό εδώ και πάρα πολύ καιρό την άμεση πτώση της κυβέρνησης πάση θυσία, πάση θυσία. Όχι, όχι, κοιτάξτε, μέσα στη Βουλή η θεσμική πρόνοια έχει εξαντληθεί, διότι έγινε πρόταση μορφής πριν από ένα δίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, η οποία δεν είχε, ας πούμε, την αναμενόμενη για τη Νέα Δημοκρατία κατάληξη. Μιλάω για μια πίεση η οποία υπάρχει από συγκεκριμένα συμφέροντα, από ό,τι φαίνεται, που θέλουν να προλάβουν όπως θέλανε και το 15, το 16, το 17, τώρα και το 18, κάποιες εξελίξεις σε ζητήματα που αφορούν στενά ή ευρύτερα συμφέροντά τους και τα οποία εξωθούν το πολιτικό σύστημα σε λύσεις, δηλαδή σε προσφυγή σε εκλογές πέραν του συντάγματος και της πρόνοιας που υπάρχει. Αυτό δεν πρέπει να γίνει δεκτό σε καμία περίπτωση και να μπούμε σε μια καντρίλια
τακτικής, τακτικών ή ευνηδιαστικών επιλογών. Και νομίζω πως δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση από πλευράς του Πρωθυπουργού. Απολύτως δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Χρειάζεται νευρικότητα στη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά το χειρισμό της στο θέμα της εθνικής τραγωδίας. Παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον το πρώτο τριήμερο δεν κάνανε καμία δήλωση, πρόσφατα προχθές χαιρέτησαν την κατεύθυνση του νέου οργάνου αυτού εθνικής ασφάλειας που θα αντικαταστήσει την πολιτική προστασία. Αυτά είναι θετικά στοιχεία. Πρέπει να δούμε όμως μέσα σε ποιο καμβά γενικότερο εξελίσσονται, δηλαδή δεν είναι σωστό να αποδεχόμαστε ένας ήρεμος, ψύχρεμος, νουνεχής λόγος ή διάλογος να εξελίσσεται ή να υπονομεύεται καθημερινά με παράλληλες δηλώσεις είτε κορυφαίων στελεχών, παραδείγματος χάρη του Αντιπροέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είτε θεσμικών και παραθεσμικών κέντρων της επιρροής του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και αυτό το ζήσαμε, το ζούμε κάθε στιγμή. Εγώ θα σας πω ένα συγκεκριμένο θέμα που με αφορά και προσωπικά, παρότι δεν είχα κάνει καμία προσωπική δήλωση γι' αυτό και το γνωρίζετε. Επί 10 μέρες μιλάνε για το ότι εγώ έχω, ως Υπουργός Εσωτερικών, είχα εγκρίνει να μην πέσουν τα φθαίρετα. Ναι, εγώ θα σας πω για μένα ότι 10 μέρες μετά που πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ένα σπίτι στη Ραφίνα ενός κυρίου Μιλωνά, τον οποίο ούτε τότε ήξερα ούτε τώρα βεβαίως γνώρισα, ήταν για άμεση κατεδάφιση. Υπήρχε απόφαση από την προηγούμενη κατάσταση, ενώ από την αποκεντρωμένη διοίκηση, και υπήρχε απόφαση του Δήμου της Ραφίνας και ταυτόχρονα του ιδίου αίτηση για να επαναφέρει κάποια στοιχεία που κατά τη γνώμη του άλλαζαν κάποια δεδομένα, και να έκανα ένα έγγραφο με το οποίο ζητούσα άκρος και μικρή προσωρινή αναβολή της κατεδάφισης, ακριβώς για να ληφθούν υπόψη αυτά τα στοιχεία που ο ίδιος ο Δήμος και ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος φέρνανε εν όψη μάλιστα τη διαμόρφωση. Ήταν μια αναβολή δηλαδή. Πλήρως, μα φαίνεται αυτό. Σας λέω, γι' αυτό δεν έκανα και καμία δήλωση, διότι προσωπικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Σας λέω και στους δημοσιογράφους, σε γενικές γραμμές, και στον κόσμο που διαβάζει ένα χαρτί και καταλαβαίνει γιατί βγήκε. Κάνατε παρεμβάσεις. Περί αυτού πρόκειται. Κάνατε παρεμβάσεις. Τολμηροί όμως υπήρξατε στις καταδαφίσεις. Όχι. Αυτό είναι σαφές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι παρότι έπρεπε κάποιες βασικές προϋποθέσεις, όπως είναι οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, τα χωροταξικά και τα άλλα σχέδια, να έχουν προχωρήσει έτσι ώστε οι τελεσίδικες αποφάσεις να εντάσσονται και σε ένα γενικό σχεδιασμό με την έννοια της προτεραιοποίησης τους, ποιες από αυτές έπρεπε να εφαρμοστούν. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να υπάρξει μια πολύ μεγαλύτερη τόλμη από όλους μας, έγκαιρα, ενώ αυτές οι προϋποθέσεις ήδη θεμελιώνονταν και πάνε πολύ καλά σε σχέση μάλιστα με το παρελθόν. Με το κτηματολόγιο και τους χάρτες. Βεβαίως. Πάνε πάρα πολύ καλά, όπως και τα χωροταξικά και τοπικά σχέδια. Για να συνεχίσω όμως λίγο το ερώτημα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν υπήρξε η τόλμη που απαιτούνταν, ας πούμε, και από την πλευρά μας για να υπάρξουν πάνω σε τελεσίδικες αποφάσεις δειγματοληπτικά και εμβληματικά κατεδαφίσεις, παρότι γνωρίζετε ότι σαν ντομάτι δυστυχώς είναι μερικές δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, οικισμοί σε όλη τη χώρα. Έτσι. Κύριε Βουτσή, πολλά από αυτά τα τείχη, για να συνεχίσω λίγο το ερώτημα περί τόλμης και να το δούμε λίγο σε μια προβολή στο μέλλον. Πολλά από αυτά τα τείχη που έχουν χτιστεί και θέλετε να γκρεμίσετε έχουν και βαριές υπογραφές από πίσω. Έχουν υπογραφές πολιτικές, μηντιακές υπογραφές. Θα φτάσετε μέχρι το τέλος. Και τι είναι αυτό που μπορεί να εγγυηθεί ότι και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν είχαν βούληση, ας πούμε αναφέρομαι στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Αντώνη Τρίτσι. Είχαν καλές προθέσεις, αλλά είδαμε ότι κάπου παρακάτω σκόνταψε όλη αυτή η υπόθεση. Και τότε ήταν η δεύτερη γενιά αυθαιρέτων. Τώρα έχουμε φτάσει στην τέταρτη, φανταστείτε. Θα τολμήσετε να τα βάλετε και με αυτές τις βαριές υπογραφές. Εγώ νομίζω ότι όλες οι δηλώσεις που γίνανε και ο σχεδιασμός που έγινε και η προτεραιοποίηση που υπήρξε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τα κλιμάκια τα κυβερνητικά και από όλους τους υπεύθυνους κατατείνουν
στο συμπέρασμα ότι πλέον είναι όριμο παρά ποτέ, δυστυχώς πάνω στο λείπασμα αυτής της απίστευτης τραγωδίας, να υπάρξουν αυτές τις παρεμβάσεις. Δηλαδή, αν και τώρα, και ενώ βραχυμεσοπρόθεσμα, το επόμενο 9μηνο, 10μηνο, δηλαδή και μέσα στην προεκλογική περίοδο, όχι με την έννοια της ρητορικής για το μετά, μιλάω άμεσα, δεν υπάρξουν τόσο τολμηρές παρεμβάσεις όπως ήδη έχουν σχεδιαστεί, τότε πραγματικά θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας και σαν χώρα και σαν πολιτικό σύστημα. Αυτός ο νέος φορέας πότε θα είναι έτοιμος, πότε θα αναλάβει τα ηνία? Γιατί από ό,τι ξέρουμε τώρα και μας έλεγε ο κύριος Σταφίλης, λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πότε θα υπάρξει η αλλαγή στη σκυτάλη, δηλαδή πότε θα αναλάβει τα ηνία? Νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως ένας-ενάμιση μήνας για να γίνει κάτι τέτοιο. Διότι επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι και ο νέος διοικητής θα πρέπει να έρθει μέσω προτάσεων για μια ευρύτερη συνένεση στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά ενδεχομένως στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κύριε Πρόεδρε, σας χρεώνουν ότι στα δύσκολα αλλάζετε την ατζέντα. Είναι ένα θέμα που το συναντήσαμε σήμερα σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και έχει να κάνει με την τρύπα των 90 περίπου εκατομμυρίων στο Κελπνό. Η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτό ακριβώς, ότι προσπαθείτε να αποπροσανατολίσετε και να μετατοπίσετε το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος. Εγώ νομίζω πως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και γι' αυτό και η πρώτη δήλωση στην οποία αναφερθήκατε και μιλήσαμε πριν από 10 λεπτά κατέτεινε ακριβώς στο να σταθεροποιήσει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η ατζέντα μέσω μακροπρόθεσμα για την πολιτική ζωή του τόπου. Έρχομαι λοιπόν στο προκείμενο. Πιστεύω ότι συμβαίνει το αντίθετο. Υπάρχει μία αιμονή σε μία ατζέντα η οποία δεν συμπεριλαμβάνει τα νεότερα στοιχεία της συγκυρίας και το μεγάλο κάδρο, όπως σας είπα προηγούμενα, και αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της εξόδου της χώρας από την κρίση, από τα μνημόνια, ενδεχομένως ποινικές και άλλες διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε μεγάλες υποθέσεις και οι οποίες, είπατε ήδη περί Κελπνό, φέρνουν στην επιφάνεια με τρόπο δικαιακά, σωστό, διαδικαστικά κάποια ζητήματα, αλλά και άλλα θέματα που είναι στην πραγματική ατζέντα της πραγματικής ζωής, το ζήτημα της ανεργίας, παραδείγματος χάρη, αυτό που σας είπα προηγούμενα, για αρκετούς από τους συναδέλφους σας χθες δεν είχε κάποια σημασία, ενώ είναι το πιο κρίσιμο και πιο μεγάλο θέμα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα, είναι σωστό να ισορροπήσουμε όλοι μας, δηλαδή να αντιληφθούμε ότι η ζωή συνεχίζεται, συνεχίζεται βεβαρημένη και σφραγισμένη από μια τραγωδία η οποία στοιχιώνει, επαναλαμβάνουν, την ελληνική κοινωνία, αλλά συνεχίζεται και όλοι θα κριθούμε και όλοι θα κριθούν για τις παρεμβάσεις, τις πρωτοβουλίες, τον ανοιχτό ορίζοντα και το πρόγραμμα που θα διαμορφώσουν για την Ελλάδα μετά την κρίση. Επειδή μιλήσατε για ποινικές ευθύνες, προφανώς δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, κύριε Πρόεδρε, ούτε θέλουμε αίμα στην αρένα. Αλλά εκτιμάτε ότι αυτό το ποινικό στοιχείο επεκτείνεται και σε πολιτικά πρόσωπα? Αναφέρομαι σε υποθέσεις όπως είναι ο Βάρτης, όπως το Κελπνό. Ενδεχομένως. Αλλά αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Γνωρίζετε πως είναι περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη η υπόθεση της Νοβάρτης ή και η εξεταστική που είχε γίνει για τα δάνεια των κομμάτων και για τη σχέση τραπεζών, μηντιακού συστήματος και κομμάτων, αυτό που έχει ονομαστεί διαπλοκή. Και οι δύο αυτές υποθέσεις βρίσκονται στην δικαιοσύνη, εμπλουτισμένες λιγότερο ή περισσότερο και από τις συζητήσεις στη Βουλή, ενδεχομένως να αφορούν και σε πολιτικά πρόσωπα. Αλλά επαναλαμβάνω. Ποινικές ευθύνες, κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, γι' αυτό μιλάμε πλέον. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικές ευθύνες αποδίδονται από το λαό όταν πρέπει. Ή αναλαμβάνονται ή δεν αναλαμβάνονται ή αποσιωπώνται ή παρακολύονται. Μιλάμε τώρα για ευθύνες οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν για μεγάλες υποθέσεις σαν αυτές που ανάφερε ή και άλλες, το οποίο όμως δεν έχει deadline, δηλαδή δεν προαναγγέλλεται, ούτε γνωρίζουμε κάτι για το πότε μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια διαδικασία. Παραδείγματος χάρη, μια διαδικασία που αφορά έναν πρώην Υπουργό Οικονομικών και το γνωρίζετε πολύ καλά, τραβιέται επί χρόνια τώρα σε διάφορες
Πολλά είναι τα θέματα που θέλουμε να σας θέσουμε. Είναι ο λογαριασμός για τους πυρόπληκτους. Ναι, ναι. Βλέπουμε τι γίνεται στη σχέση στην γειτονική Τουρκία με την κατρακύλα της τουρκικής λίρας. Να ρωτήσουμε πόσα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω, θέλετε ένα λεπτό να σας πω για το λογαριασμό για τους πυρόπληκτους. Και να θέσω και εγώ το τελευταίο ερώτημα για να μας απαντήσετε σε όλα μαζί. Τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς τους έχουμε ξεχάσει, επειδή τους έχετε συναντήσει εσείς. Ναι, ναι. Θα ξεκινήσω από τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, δύο εξαιρετικά παιδιά, οι οποίοι υπηρετούν στον ελληνικό στρατό, που είναι και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και είναι και η Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και που δεν κάνανε καμία επιθετική ή άλλη ενέργεια, ανετίως και χωρίς να τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες, κρατούνται εδώ και μήνες. Είναι απαράδεκτο αυτό το φαινόμενο και δυστυχώς εντάσσεται σε μια πολεμική η οποία ασκείται προς τη χώρα μας από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας για αλυσβερίσει, έτσι όπως λέγεται, μέσα σε εισαγωγικά, για συμψηφισμό με άλλες καταστάσεις που αφορούν όμως στο διεθνές και ελληνικό δίκαιο. Αναφέρομαι τώρα για τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς και τα λοιπά, που χωρίς να έχουν καμία σχέση αυτές τις υποθέσεις μεταξύ τους, τους επικαλούνται είτε πάνω είτε κάτω από το τραπέζι οι τουρκικές αρχές και έτσι παρατείνουν αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία αυτών των δύο, δύο στρατιωτών, οι οποίοι, για τους οποίους πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και από το Ευρωκοινοβούλιο και από το ΝΑΤΟ και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από όλες τις διεθνείς αρχές, καταδικαστικές αποφάσεις για τη στάση της Τουρκίας. Μάλιστα. Ως προς το λογαριασμό, να σας πω ότι στον μεν ειδικό λογαριασμό της Τραπέζης Ελλάδας έχουν προς ώρας μαζευτεί 36,5 εκατομμύρια και υπάρχουν τουλάχιστον άλλο τόσα ή περισσότερα από δωρητές με τους οποίους βρίσκεται σε επαφή η κυβέρνηση και είναι διατεθειμένη σε συγκεκριμένα project, δηλαδή σε συγκεκριμένους χώρους και για συγκεκριμένη και για συγκεκριμένο αντικείμενο να διαθέσουν τουλάχιστον άλλα τόσα χρήματα, ίσως και περισσότερα. Καταγράφουμε στο Μητρό και θα καταγράψουμε και αυτές τις συνεισφορές. Θα παρακαλούσα από την εκπομπή σας, όσοι κάνουν είτε συναυλίες για πυρόπληκτους, είτε ανοίγουν μόνοι τους λογαριασμούς, δήμους, εθελοντές, ναι, εξαιρετικές προσπάθειες, να ενημερώνουν το Υπουργείο Οικονομικών για να γίνει ένα μητρό αυτών των λογαριασμών, ανεξάρτητα αν βάζουν αυτά τα λεφτά και στον κεντρικό λογαριασμό που σας είπα προηγούμενα, έτσι ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος, μια διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, όπως υπάρχει και για τον ειδικό λογαριασμό που δεν έχει σχέση. Μάλιστα. Με το σε λογαριασμό όπως ήταν πριν από δεκαετία για τους πυρόπληκτους της Ηλίας, διότι τότε ήταν ίδρυμα. Και δηλαδή ο λογαριασμός Μολυβιάτη ήταν ένα ίδρυμα με υπηρεσίες κτλ. Τώρα όλα, έσοδα-έξοδα, διαφανώς γίνονται μέσω του ειδικού λογαριασμού. Να κλείσουμε λίγο με τα οικονομικά. Με έναν άλλο λογαριασμό, έτσι. Σήμερα είναι 11 Αυγούστου, που σημαίνει μετρά ο χρόνος αντίστροφα, κύριε Πρόεδρε, για την έξοδο από τα μνημόνια. Και βεβαίως το εύλογο ερώτημα του κόσμου που μας παρακολουθεί είναι πώς θα το καταλάβουμε. Δηλαδή, okay, η έξοδος, θα μειωθούν οι φόροι, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ένφια. Είναι αυτά τα ζητήματα που άπτονται με την επιβίωσή μας. Εύλογα, όλοι οι συμπολίτες μας, μετά από μια μακρόχρονη, συνηθίζω να λέω δύο φορές ως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος χρονική περίοδο, δηλαδή μια οκταετία γεμάτη, αναζητάει μια άμεση αλλαγή, δηλαδή να υπάρξει μια στροφή, ένα γύρισμα της σελίδας που να γίνει κατανοητό, δηλαδή που αυτό να γίνει κατανοητό από τον καθένα. Πιστεύω ότι τα μέτρα τα οποία θα αναγγελθούν αμέσως ύστερα θα προσδίδουν όχι μόνο μια άμεση ανακούφιση στο πεδίο της αναδιανομής, της φορολογίας κτλ. Και των συμβάσεων, δηλαδή των θεσμικών ζητημάτων. Άρα θα έχουμε μειώσεις. Αλλά θα προσδίδουν και μια ελπίδα, ένα ανοιχτό παράθυρο και για το αμέσως προσεχές μέλλον. Πιστεύω πως θα είναι αυτής της υφής, εφόσον ο δημοσιονομικός χώρος θα το επιτρέψει. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι θα το επιτρέψει, δηλαδή το παραπάνω από το 3,5% του πλεονάσματος. Κύριε Βούτση,
ο ανασχηματισμός μετά την έξοδο. Ανάγκη η κυβέρνηση από ένα restart, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, ένα lifting. Θα σας απαντήσω εντελώς τυπικά, διότι πράγματι είναι ένα ζήτημα του Πρωθυπουργού, το πότε και πώς θα κάνει ένα σχηματισμό εν ώψη της τελικής περίοδου πριν από τις εκλογές είναι ζήτημα που έχει σχέση με τις ανάγκες συντονισμού, παρεμβάσεων, αξιοποίησης προσώπων της κυβέρνησης. Εγώ δεν έχω λόγο πάνω σε αυτό. Ελληνορωσικές σχέσεις στον πάγο. Πιστεύω ότι αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή η υπόθεση έτσι όπως εξελίχθηκε και εξελίσσεται και νομίζω ότι από όλες τις πλευρές πρέπει να επιδειχθεί μαζί με μια σαφήνεια για το τι εννοεί κάθε πλευρά και η μεγαλύτερη δυνατή αυτοσυγκράτηση όπως επιδεικνύεται έτσι ώστε να φύγουμε από αυτή την μεταβατική, θα την χαρακτήριζα εγώ, περίοδο, την ονομάζεται πάγος. Ίσως είναι έτσι, να μην γίνει κάτι χειρότερο, να πάμε σε κάτι καλύτερο, διότι ξέρετε ότι για χρόνια πολλά οι ελληνορωσικές σχέσεις ήταν και είναι στο επίκεντρο μιας πολύμορφης, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Δεν είναι μόνο οι παραδοσιακές σχέσεις, φιλίας, η θρησκεία, το αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα κτλ. Είναι μέρος, παράγων μιας ενεργού πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής όπως είναι και τα Βαλκάνια. Και από ό,τι φαίνεται εκεί υπήρξε μια σύγκρουση, μια αντιπαράθεση. Στο δηλαδή θέμα της και ριζοσπαστική πολιτική της χώρας και αυτής της κυβέρνησης σε σχέση με την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος με τη Φύρο φαίνεται ότι προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, κάποια αντανακλαστικά στην ρωσική πολιτική στην περιοχή. Το θέμα της αυτοσυγκράτησης θα βάζατε και την ελληνική πλευρά. Αυτά όσοι χειρίζονται αυτή την πολύ λεπτή υπόθεση τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, σε αυτά έχουν φυτέψει και είμαι σίγουρος ότι θα τα έχουν υπόψη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά για την τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και σε εσάς, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.